Καλημέρα! Καλημέρα! Πού πάμε? Μύκονο! Θα πετάξουμε σήμερα? Ναι. Έχεις φέρει ταυτότητα? Ναι. Let's go, λοιπόν. Και εισιτήρια και τα πάντα. Χαμός. Πάρε και την βαλίτσα μου. Ορίστε. Κάποιον έχω πάντα να μου κουβαλάει τα πράγματα. Εντάξει, περάσαμε τους ελέγχους. Τα καταφέραμε. Φτάσαμε! Φτάσαμε στο νησί των ανέμων εδώ πέρα. Βλέπετε με τη μάσκα μου, κιούρια. Καμιά ντροπή. Καμιά ντροπή, εδώ πέρα μου κοιτάνε όλοι, σου λέει. Αυτή η τρελή τι κάνει. Α, δεν έχω βάλει μικρόφωνο. Δεν πειράζει, γιόλο. Λοιπόν, επειδή είμαστε φτωχές με γούστα πλούσιας, έτσι λέει η κουμπάρα μου Σοφία, περιμένουμε το λεωφορείο για να πάμε στο ξενοδοχείο. Μύκονο θέλαμε. Πάρτα τώρα. Πάρτα τώρα. Λοιπόν, δείτε εδώ ξενοδοχείο που έκλεισε το κορίτσι μου. Άντε, γεια! Εντάξει, μέσα δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά είναι τέλειο εδώ πέρα. Ε! Πάμε να πούμε. Τι κάνουμε? Περπατάμε να πάμε να πάρουμε το λεωφορείο. Έβαλε τη μούνα της Έλενας εδώ πέρα. Έλα. Στην αναμονή είμαστε πάλι. Ε, φτωχιά μου φίλη. Α, έρχεται. Έρχεται. Λοιπόν, μας άφησε το λεωφορείο όπως βλέπετε κάπου στο άπειρο. Πρέπει να κατεβούμε κάτω. Το θέμα είναι το πώς θα ανέβουμε μετά. Τι ζέστη. Αχ, Θεέ μου. Πάμε στο Αλεμάγκου, όπως έχετε καταλάβει. Εδώ το μεράκι, αντιγιά. Δεν σας δείχνω παρακάτω, γιατί θα σκοτιστείτε. Πού είμαστε? Είμαστε Αλεμάγκου. Μύκονος. Δείξτε. Ready? You're ready? Yeah. Yeah, let's sure. Do that. Always. Ήρθαν τα κοκτέιλ μας και φυσικά η ομελέτα με την τρούφα που πήραμε. Άντε για παιδιά, το βλέπετε. Η Μέρη πήρε ένα κοκτέιλ με χαλαπένιο, στο οποίο είναι παιδιά απέσιο. Δεν ξέρω γιατί είναι απέσιο. Δεν ξέρω, αυτή της άρεσε. Σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Ναι. Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, περπατήσαμε και εγώ δεν ξέρω πόσο πραγματικά. Έχουμε κάνει το γύρο του κόσμου σήμερα. Φτάσαμε στο δωματιάκι μας, το οποίο είναι ένα ικανοποιητικό δωμάτιο. Έχει και παραθυράκι εδώ πέρα για να βγαίνει στην αυλίτσα. Και έχουμε και πισινούλα, όχι δικιά μας. Είναι εδώ πάνω η πισινούλα. Α, μπορούμε να βγούμε και από εδώ, Μέρη. Ναι. Και είναι έτσι νησιώτικο, όμορφο, ωραίο. Σοκ εδώ πέρα αυτό που είδατε, το ξέρω. Το σοκαριστικό, εγώ το βλέπω όλη την ώρα. Λοιπόν, και τώρα που λέτε, θα πάμε για μια βουτίτσα στην πισίνα. Πήραμε και φαγητά από ένα φούρνο που βρήκαμε. Αυτά. Την καρλόνικα. Ω, μα είναι η ίδια. Έτσι σ' όλο το καλέφτη, το τράξω βλέπω. Όχι! Κηδεία! Κηδεία! Είναι το μοναδικό μου κηδί. Κάνει πάντα delivery και είναι αμεσότατο. Γιατί το ξενοδοχείο μου δεν είναι πρωινό λόγω COVID. Το κάδρο μου δεν είναι καθόλου ευθεία βέβαια.
Σας γυρνάω λίγο να δείτε και την πισίνα μας μπροστά, να δείτε ώρα που θα περάσουν σημαίες. Και πρέπει να φάμε κιόλας. Δες πώς περάσαμε στο μπομπονιέ. Μπομπονιέ, δεν πήγαμε ποτέ. Απλά. Ήταν τόσο πολύ. Λοιπόν, έχουμε ντυθεί, έχουμε όχι πολύ σωληστεί, βάλαμε τα μαγιό μας, βάλαμε εδώ πέρα τα καραβάνα μας που μου έχει δώσει κολλητή πια το ταξίδι και πάμε στη χώρα, στη Μύκονο. Τι θα κάνουμε, βολτάρουμε, θα βολτάρουμε. Γιατί χθες την είδαμε βράδυ, ας την δούμε και μέρα, θα γίνει χαμούλης τώρα. Έχετε παρατηρήσει ότι τα περισσότερα νησιά έχουν άσχημες γάτες? Η Μύκονος έχει πανέμορφες γάτες, πραγματικά πανέμορφες όμως. Πήραμε και το παγωτάκι μας, γιατί καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν υπάρχει, εννοείται. Κάνεις μάτια μου? Καλά είμαι. Φάγω το παγωτάκι μου. Κάνω το τσιγαράκι μου. Και τώρα? Θα πάμε να βολτάρουμε, να βγούμε φωτογραφίες στην Βενετία, στους ανεμόμυλους. Στους ανεμόμυλους, ανεμόνενους, ανεμόμενοι. Όταν βλέπεις νέμο. Λοιπόν, μην βλέπετε το χάος πίσω μου. Είμαστε έτοιμες να πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρει σούσια. Θεσσαλονίκη, στο κέντρο πάμε. Πού πάμε? Στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Στη Μύκονο είμαστε. Είμαι ηλίθια. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη για αυτό που βιώνετε. Λοιπόν, και που λέτε, έχουμε πάρει σούσια εδώ πέρα από το eFood, από το Χάτσικο. Και είμαστε ready to go to eat. Μπροστά στην πισίνα. Τα λέω πολύ ωραία τα αγγλικά μου, όπως έχετε καταλάβει. Τέλεια! Και μετά να πάρουμε λεωφορείο για να κατεβούμε στο κέντρο της Μυκόνου, το είπα σωστά τώρα. Και να διασκεδάσουμε και πάρτι. Oh my god! Flawless! Καλημέρα όλη μέρα, story time στον καθρέφτη. Ποια καλημέρα δηλαδή, είναι 3 παρά τέταρτο. Τώρα μόλις ξυπνήσαμε, γιατί χθες γυρίσαμε 6 ώρα. Κοιμηθήκαμε. Και τώρα είμαστε έτοιμες για βούρ στην πισίνα σίγουρα. Με δίκος εδώ πέρα, no promotion, but το χρειαζόμαστε μετά από τόσο ποτό νομίζω.
Τι είναι μαρικυμισμένη. Λοιπόν, σήμερα στη Μικόνο φυσάει αρκετά. Δεν ξέρω αν το ακούτε, έχω βάλει το μικρόφωνο για να μην τα ακούτε. Ήρθα εδώ για να σας πω ότι όσο τραβάω αυτό το vlog, εννοείται οι πυρκαγιές αυξάνονται στην Εύβοια. Το θέμα είναι ότι επειδή έχω λάβει μηνύματα τα οποία σχολιάζουν το γεγονός ότι καίγονται σπίτια, κάνουν ράνου και εσύ ανεβάζεις story για τις διακοπές σου και τέτοια, θεωρώ ότι το γεγονός ότι ανεβάζω ένα story το οποίο δείχνει το πόσο χαλαρή είμαι, το πώς περνάω και τέτοια, δεν επηρεάζει το γεγονός ότι στηρίζω τους ανθρώπους και προσπαθώ να βοηθήσω με κάθε τρόπο. Οπότε τα θεωρώ άτυπα αυτά τα σχόλια. Και αυτά. Προσπαθώ να περάσω όμορφα, παρόλα αυτά το μυαλό μου είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε προς, κάθε φορά ξεχνάω το όνομα, πες το λίγο μέρη σε παρακαλώ. Καλό Λιβάδι. Καλό Λιβάδι, ναι. Έχει μια κατηφορίτσα την οποία μετά θα την ανεβούμε, οπότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν πειράζει, χτίζουμε κορμί. Και θα σας δείξω και λίγο εικόνες από εκεί. Στην Μύκονο. Τρώμαξα με το ρίξι. Για λέγε. Ήρθαμε λίγο στο κέντρο γιατί θα πάμε, πού θα πάμε. Θα πάμε Τροπικάνα. Στο nightclub Τροπικάνα. Ναι. Πού? Τροπικάνα. Μύκονος. Μύκονος. Φεύγουμε. Αυτό ήτανε. Πώς νιώθεις? Βαλίτσα about to pop, βέβαια, βασικά, ακόμη δεν έχει κλείσει κιόλας. Τι σας λέει το φόρεμά μου σήμερα, τελευταία μέρα, πού θα πάμε? Σαντάνα. Στη γνωστή πισίνα, την ξέρετε, την αγαπάτε, την έχετε αγαπήσει από αυτό το βίντεο. Το γνωστό το Coffee Island το πρωινό, με το καφεδάκι. Όλα καλά. Περιμένουμε το λεωφορείο να πάμε στο Σαντάνα. Λοιπόν, φτάσαμε στο Σαντάνα. Ωραία, Μικονάρα, τρελή. Όπως σας έχω πει, είμαστε φτωχές με γούστα πλούσιας. Πήγαμε έτσι στο προηγούμενο μαγαζάκι που είδατε, το οποίο είναι το Σαντάνα, και μας είπανε 120 το άτομο. Τέλειο! Δηλαδή 60 ξεπλώστρα, 60 κατανάλωση το άτομο. Καλό, δυνατό. Τέλεια. Τελικά ξέρετε που καταλήξαμε μετά από τα 160 ευρώ το άτομο, έτσι, free.
Δεν πειράζει, ωραίο είναι και το θρύμο, ρε. Φτωχές. Φτωχές. Λοιπόν, είναι η τελευταία μας μέρα, όπως έχετε καταλάβει. Μόλις το μικρόφωνο μου, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Και τώρα το έχω εδώ. Έτσι. Συνέντευξη τώρα. Λοιπόν, και το λεωφορείο πίσω μας περιμένει για να πάμε στο ξενοδοχείο, να πάρουμε το άλλο λεωφορείο από το κέντρο. Βασικά θα πάμε να φάμε και μετά θα πάρουμε το άλλο λεωφορείο από το κέντρο. Να πάμε στο ξενοδοχείο και σιγά σιγά να μαζεύουμε τα πραγματάκια μας, να φεύγουμε. Βασικά τα έχουμε μαζέψει, να πάρουμε τα πραγματάκια μας. Καρλίτο, φεύγουμε! Καρλίτο! Παιδιά! Παιδιά! Ευχαριστούμε! Φιλιά! Τι γίνεται, φεύγουμε!